Το πρώτο λοιπόν σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα γιατί εκτινάχθηκε η επιρροή της Χρυσής Αυγής. Εμένα με τσιγκλίζει αυτό το ερώτημα γιατί πολλές φορές στις σχετικές συζητήσεις διαβλέπει κανένας έναν κρυφό θαυμασμό απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στη χειρότερη περίπτωση, ή στην καλύτερη ένα βέος παραλυτικό και άρα μια δυσκολία στην αντιμετώπιση. Νομίζω ότι αξίζει να γίνουμε συγκεκριμένοι πάνω σε αυτό, γιατί βγαίνουν συμπεράσματα για το πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια χώρα που μέσα στον 20ο αιώνα γεννήκανε δύο δικτατορίες και ένας εμφύλιος πόλεμος, στον οποίο η αριστερά και το εργατικό κίνημα ιτήθηκε. Αυτά δεν είναι γεγονότα που συμβαίνουν έτσι. Είναι γεγονότα που κάποιοι τα κάνουν. Η άκρα δεξιά υπήρχε στην Ελλάδα, είχε ρίζες βαθιές. Δείτε τα ονόματα και θα δείτε τις συνέχειες και τις επιρροές. Η ήττα της δικτατορίας, το Πολυτεχνείο και η Μεταπολίτευση, που σημάνανε μία ήττα για τη δεξιά συνολικά, σημάνανε μία συντριβή για την ακαδεξιά, που τους υποχρέωσε για πολλά χρόνια να ζήσουν κρυμμένοι μέσα στο κοινοβουλευτικό μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και εκεί απόπειρες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενική τάση και η γενική γραμμή. Τι άλλαξε αυτό το στοιχείο? Όταν ξέσπασε η κρίση, όλοι εμείς εδώ και πολλοί άλλοι που ζήσαμε τους αγώνες της μεγάλης περίοδου 9, 10, 11, 12, τους ζήσαμε με το κουταλάκι του γλυκού καθημερινά και πολλές φορές έχουμε την τάση να τους υποτιμάμε. Ήτανε συγκλονιστικά ζητήματα για τον ελληνικό καπιταλισμό, το κράτος και το πολιτικό του προσωπικό. Οι τεράστιες γενικές απεργίες, οι διαδηλώσεις των εκατοντάδων χιλιάδων, η πολιορκία του κοινοβουλίου 2-3 φορές, όχι από μονομένους αριστεριστές, αλλά από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, που αντιμετωπίζανε χημικά με τις ώρες, ήταν μια καμπάνα συναγερμού. Η γνώμη μου είναι ότι από αυτό το σημείο και μετά έχουμε μια στροφή προς την άκρα δεξιά, μια στροφή προς την υπόσχεση να χτιστεί μια πολεμική μηχανή που να μπορεί να αντιμετωπίσει μαχητικά την αριστερά και το εργατικό κίνημα από τμήματα του κράτους και των μηχανισμών του. Η Χρυσή Αυγή υπήρχε δίπλα μας από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 2000. Οι παλαιότεροι στην αριστερά και στην άκρα αριστερά θα θυμόνται ότι χρειάστηκε να τους αντιμετωπίσουμε πολλές φορές. Και δεν ήταν δύσκολο, φίλες. Ένα τρελαμένο γκρουπούσκουλο ήταν. Η διαφορά όταν άρχισε αυτή η δραστηριότητα ήταν ότι από ένα σημείο και μετά τις πράξεις τους τις οργανώνανε ειδικοί. Αξιωματικοί του στρατού και της αστυνομίας, στελέχη, χρήμα. Για μένα, σε αυτή την περίοδο της ανάπτυξης της Χρυσής Αυγής, ένα εντυπωσιακό σημείο είναι η Εκκλησία. Που σήμερα που κρατάει διαφορετική στάση, μοιάζουμε να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει. Το πόσοι παπάδες, αρχιμανδρίτες, επίσκοποι κάνανε τις λειτουργίες στο άνοιγμα των γραφείων της Χρυσής Αυγής ήταν ένα πολύ καθαρό σήμα. Υπάρχει η υποτίμηση του ελληνικού εθνικισμού την προηγούμενη περίοδο, τη δεκαετία του 90. Υπάρχει η υποτίμηση της πρώτης απόπειρας να συγκροτηθεί η άκρα δεξιά σαν αυτόνομη δύναμη της εποχής του Χριστόδουλου, για να μην πω περισσότερα, ή κινήσεων γύρω από το βορειοεπιδοτικό και πάει λέγοντας. Και υπάρχει ακόμα και η υποτίμηση της Χρυσής Αυγής στην πρώτη περίοδο που επιχείρησε να μπει στις μαζικές κινητοποιήσεις της αντιμνημονιακής περίοδου, να το πω έτσι. Όχι τόσο της ίδιας, γιατί βγήκε κρυμμένα, προσπάθησε να βγει από το σκοτάδι κρυμμένα, αλλά πραγμάτων γύρω της που δεν έπρεπε να τα ανεχθούμε την περίοδο του Συντάγματος, λίγο πριν και λίγο μετά. Παρόλα αυτά, από το σύνολο αυτών των υποτιμήσεων και με αυτό το ρόλο των μηχανισμών, το φίδι βγήκε από τα αυγό. Και είμαστε μπροστά στο ερώτημα τι αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ. Η Χρυσή Αυγή δεν προσπάθησε να χτιστεί σαν ένα ριζοσπαστικό ακροδεξιό κόμμα. Σαν ένα σκληρό ριζοσπαστικό ακροδεξιό κόμμα. Προσπάθησε να... Έχει δίκιο ο Ψαράς.
στο ότι οι αναφορές του Ναζί δεν είναι τυχαίες. Προσπάθησε να χτιστεί σαν εγκληματική οργάνωση. Το κέντρο της οικοδόμησής της ήταν τα τάγματα εφόδου. Η βία και η δράση του. Και ακριβώς σαν αυτό πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Έχει σημασία το ότι ξεκινήσανε τον πόλεμο ενάντια στους μετανάστες, βρήκανε περιορισμένη αντίδραση, κλιμακώνανε, χτυπήσανε ομοφυλόφιλους, χτυπήσανε συνδικαλιστές, πήρανε κάποιες σκληρές πρωτοβουλίες απέναντι στην αριστερά και τις οργανώσεις της και είχαν καθαρό το στόχο του εργατικού κινήματος. Για μένα πάλι ένα εντυπωσιακό σημείο στις συμφωνίες που έκανε η Χρυσή Αυγή με τους εργοδότες επιχειρώντας να μπει στις εργατικές περιοχές, για παράδειγμα στην Βιωτία, τον Ταλαβέρη ήτανε θα διώξει τους ξένους, θα προσλάβεις από τη λίστα που θα σου δώσουμε εμείς και εμείς εγγυόμαστε, η οργάνωση εγγυάται ότι στο εργοστάσιο σου δεν θα ξαναγίνει απεργία. Ο στόχος ήταν εκεί και υπήρχε θέμα δύναμης για να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να πει κανένας ότι κάνει λάθη. Ότι πρόωρα πήγανε να αμφισβητήσουν με το Μελιγαλά την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη δεξιά. Ότι πρόωρα φτάσανε σε μια μετοπική αντιπαράθεση με την αριστερά και το δημοκρατικό κίνημα με τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά αυτή ήταν η κατεύθυνση. Αυτή ήταν η οικοδόμηση. Και σαν τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Από αυτή την άποψη μπροστά στη δίκη, πραγματικά δεν καταλαβαίνω καμία άλλη γραμμή από την απέτηση να συντριβούνε. Να παραφράσω ένα σύνθημα της εποχής της μεταπολίτευσης που γινόταν και μια σχετική πλάκα απέναντι στους κουντικούς. Να πιαστούν, να κρεμαστούν και ύστερα να δικαστούν. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε, φίλες και φίλοι, σε ζητήματα διαδικασίας, κομιλφό, δικαιωμάτων κτλ. Και να πιάσω λίγο αυτά τα πράγματα. Από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα. Υπήρξε για ένα διάστημα μια παραλυτική θεωρία αναμετάξυ μας που έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες σκοπιμότητες να χτυπήσουμε τη Χρυσή Αυγή γιατί έκοβε ψήφους ή έκοβε επιρροή από το μεγάλο κομμάτι της δεξιάς, από τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Αποδείχθηκε απολύτως λάθος. Υπάρχει μια δεύτερη γραμμή που λέει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί απέναντι στη Χρυσή Αυγή ο 187, ο 187α, διότι έτσι νομιμοποιούμε κάποια εργαλεία τα οποία σήμερα αν στραφούν ενάντια στους φασίστες, αύριο μπορεί να στραφούν ενάντια στην αριστερά. Είναι απολύτως λάθος. Ο λόγος που δεν στρέφεται ο αντιτρομοκρατικός ενάντια στην αριστερά ή στρέφεται όπως στρέφεται, είναι από το τι είναι η αριστερά. Από το ποιος είναι ο πραγματικός σχετισμός. Πολιτικά και κοινωνικά. Και όχι από το νομικό επιχείρημα. Και η γενίκευση αυτών των παρατηρήσεων είναι έχουμε κανένα λόγο να αναγνωρίσουμε δημοκρατικά δικαιώματα σε μια οργάνωση η οποία έχει κάνει τελείως καθαρό με το πιο χειροπιαστό τρόπο, με την πρακτική της, όχι με τα λόγια της, ότι δεν αναγνωρίζει κανένα δημοκρατικό δικαίωμα και ότι θέλει να συντρίψει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι απολύτως λαθεμένη συλλογιστική. Και όποτε το κίνημα και η αριστερά έχει μπει σε αυτή τη συλλογιστική, έχει πληρώσει πολύ ακριβά το αντίθετο. Να πω εδώ μια προσωπική παρατήρηση. Για παράδειγμα, στη Βουλή δεν είναι δυνατόν να γίνεται η συζήτηση με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, να απαντιόνται ερωτήσεις τους, ξεχνώντας ένα μικρό σε χίλια εισαγωγικά ζήτημα, ότι ο γραβατωμένος τύπος που έχουμε απέναντί μας φοράει τη γραβάτα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη νύχτα φοράει τα άρβυλα ή εκπαιδεύει άλλους με άρβυλα και κάνει αυτά που κάνει. Χρειάζεται τέτοιου τύπου απάντηση. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καμία συζήτησης με αυτόν το συρφετό. Και ότι η μόνη αντιμετώπιση είναι η συντριβή. Τι τύπου συντριβή? Να δούμε κάποια συστατικά τα οποία θα μας οδηγήσουν και στο ποιος μπορεί να την κάνει. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία πάνω στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Μοιάζει παραλογισμός. Ο Σαμαράς βγαίνει και λέει: εγώ πήγα τη Χρυσή Αυγή στα δικαστήρια. Αλήθεια, πότε. Είναι τρελό το ότι έχει γίνει μια υποχώρηση μέσα στην ελληνική κοινωνία
που λέει χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια να μαζευτούν 360 γνωστές επιθέσεις. Και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να ανακαλύψει τις ήχες του σιτάρι του να τις τραβήξει απάνω όταν υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Με τι δικαίωμα τις ήχες του σιτάρι του. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να ανοίξει, γιατί έχει και συνέχεια και το έχουμε μπροστά μας. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής πίεσης για την ταχύτερη και πιο ριζική εξάχρωσή τους. Και όταν το λέει κανένας αυτό, ποιον να πιέσουν πολιτικά, είμαστε στις συνθήκες όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Έχουμε κυβέρνηση αριστεράς. Θέλουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση αριστεράς. Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, γιατί κέρδισε τις εκλογές. Το ποιος είναι πραγματικά στην εξουσία, ποιος ελέγχει πραγματικά το κράτος, τους μηχανισμούς, τους θεσμούς κτλ., είναι άλλη συζήτηση. Άρα υπάρχει θέμα πολιτικής μάχης. Και σε αυτό μας προειδοποιούν τα ΜΜΕ, που κάνουν χοντρά φάουλ πάνω σε αυτό. Μας έχουν κάνει ορισμένες προειδοποιήσεις οι δικαστές και δεν πρέπει να πιαστούμε απροετοίμαστοι. Υπάρχει θέμα πολιτικής πίεσης για το πώς θα διεξαχθεί αυτή η δίκη, για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Δεμένο με αυτό είναι ότι χρειάζεται αυτή η πολιτική πίεση να έχει χαρακτήρα πολιτικής μάχης από την μεριά της αριστεράς. Υπάρχει θέμα πολιτικών αποκαλύψεων για το τι είναι. Δεν πρέπει να αρκεστούμε ως κόμματα, ως οργανώσεις, ως σύλλογοι, ως συλλογικότητες στις γειτονιές με μια δουλειά που κάνει ο ψαράς ή το παρατηρητήριο. Πρέπει αυτά να τα ανοίξουμε με μια πλήρη δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλοί απαξιωτικές πλευρές της δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής. Διάβαζα κάτι μεγαλοσπούδαστα άρθρα που λέει «Μα δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο στις δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής». Αλήθεια, και τα νταβατζιλίκια και οι σχέσεις με διάφορα εμπόρια και οι υποσχέσεις από εργοδότες για τον έλεγχο περιοχών ή εργοστασίων ή δραστηριοτήτων, αυτά δεν είναι οικονομικό κίνητρο. Υπάρχουν και κάποιες ακόμα πιο πιπεράτες πλευρές που πρέπει να ανοίγουν με όλη μας τη δραστηριότητα. Και τελευταίο σε σχέση με αυτό, πρέπει να ανοίξουμε το θέμα της σχέσης της Χρυσής Αυγής με την αστυνομία, το στρατό και το δικαστικό σώμα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, όλοι έχουμε δει τις χοντρές ενδείξεις, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να περνάει στον τούκο, γιατί αυτό είναι μια βάση της δύναμης της Χρυσής Αυγής. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι όλα γύρω από το πώς θα εξελιχθεί αυτή η δίκη. Το επίδικο είναι μεγάλο, φίλες και φίλοι. Θυμηθείτε τι αντιμετωπίζαμε ως δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής πριν αρχίσει η δίωξη. Η δραστηριότητα των ταγμάτων είχε φτάσει, αναφέρθηκε ο σύντροφος ο Ιδέος, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εμάς τα γραφεία μας είναι στην περιοχή. Η εικόνα, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά δύσκολη. Με το ξεκίνημα της δίωξης, έχει μειωθεί ουσιαστικά. Έχει γίνει πολύ πιο εύκολο σε απλούς ανθρώπους, σε αγωνιστές της αριστεράς, σε δημοκράτες, να αντιδράνε μπροστά σε τέτοιους ενδεχόμενα και η αντίδραση να είναι αποτελεσματική. Μπορεί να αναφέρει κανένας πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οριστικό. Υπάρχει μία τάση επανεκκίνησης αυτής της δραστηριότητας. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πριν από 10 μέρες, η Εφημερίδα των Συντακτών είχε ένα ολοσέλιδο άρθρο που περιέγραφε μια επίθεση σε μετανάστες στη Λεωφόρο και Θυσίας, μέρα μεσημέρι, με αυτοκίνητο, με πινακίδες, που σταμάτησε, κατεβήκαν τα καλόπεδα και στείλανε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο. Μπροστά σε μάρτυρες δεκάδες. Δεν έχω υπόψη μου καμία δίωξη. Δεν είναι τόσο εύκολα εξυκνιάσιμο ένα τέτοιο έγκλημα. Και άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι, να το πω κομψά, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου που λέγεται Προπό, εκτός από το να δίνει μαθήματα για το πώς κινείται η αριστερά, έχει να κάνει και μια συγκεκριμένη δουλειά. Τέτοιου τύπου. Την οποία υπάρχει κόσμος που απαιτεί ότι πρέπει να γίνει. Και πάνω σε αυτό πρέπει να ζητιούνται λογαριασμοί, απολογισμοί. Τρίτο και τελευταίο μου σημείο, λοιπόν, είναι η σύνδεση με το ρατσισμό. Έχουμε μια
Ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Οι πνιγμοί των μεταναστών στη Μεσόγειο γίνανε τόσο αφόρητη πραγματικότητα που στον κόσμο έχει χτυπήσει μια ευαίσθητη πόρτα. Πρέπει να τη μετασχηματίσουμε σε πολιτική. Γιατί αυτό αφαιρεί το έδαφος από τους φασίστες για την πιο ορμητική τους δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλοί, και δεν το λέω ως καυγά, υπάρχουν πολλοί ακόμα και ανάμεσά μας, που λένε ότι η αντιπαράθεση με τον ρατσισμό είναι ουσιαστικά τα ζητήματα του Βουδίου Νοδίου. Είναι τα ζητήματα να δεχτούμε τους πρόσφυγες, να τους δώσουμε χαρτιά, να διευκολύνουμε να φύγουνε. Όποιος βάζει τελεία εκεί, φίλες και φίλοι, μένει σε ένα έδαφος που ο πρώτος που το άνοιξε ήταν ο Καρατζαφέρης. Το κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με τον ρατσισμό είναι τι λέμε για τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν. Τι λέμε δηλαδή για την νομιμοποίηση και για τα ίσα δικαιώματα στους μετανάστες. Αυτό είναι επίσης ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θέλει τη δουλίτσα του, είναι ίσως μιας άλλης συζήτησης, αλλά νομίζω ότι δουλεύοντας αυτά τα θέματα, αντιμετωπίζοντας τη δίκη με ένα τέτοιο τρόπο, ως ευκαιρία για να τους συντρίψουμε και κάνοντας πραγματικά τη δουλειά μας ως αριστερά, στο σημερινό πραγματικό συσχετισμό που υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε πράγματι να τσακίσουμε τη Χρυσή Αυγή και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία.